Ο Άγιος Πορφύριος, που γιορτάζαμε εχθές, μας δίνει ωραιότατες συμβουλές για την νοερά προσευχή. Να προσεύχεστε στον Θεό, έλεγε, με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτεται η Θεία Χάρις. Οι πατέρες Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική την μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», η οποία είναι μια αρχαιότατη προσευχή, όπως και η στάση αυτή για την οποία μιλεί ο Άγιος, αφού έχουμε παραστάσεις από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, όπου φαίνονται οι χριστιανοί προσεύχονται με τα χέρια υψωμένα ανοιχτά προς τον ουρανό. Και η νοερά προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», εξισκείται από πάρα πολύ νωρίς από όλους τους χριστιανούς. Το κλειδί για την πνευματική ζωή, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει. Ούτε τα βιβλία, ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η Θεία Χάρις. Αν σας πω ότι το μέλι είναι γλυκό, είναι ρευστό, είναι έτσι και έτσι, δεν θα καταλάβετε αν δεν το γευθείτε. Το ίδιο και στην προσευχή. Αν σας πω είναι έτσι, νιώθεις έτσι κλπ, δεν θα καταλάβετε, ούτε θα προσευχηθείτε. Ημί εν πνεύματι Αγίω. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πώς δι και υπερών χρή προσεύχεστε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα, μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να εμπνεύσει την ευχή. Δεν είναι δύσκολο να πείτε την ευχή, αλλά δεν μπορείτε να την πείτε σωστά, γιατί κλωτσάει ο παλαιός εαυτός σας. Αν δεν μπείτε στην ατμόσφαιρα της χάριτος, δεν θα μπορέσετε να κάνετε την ευχή. Μόλις ακούσετε προσβλητικό λόγο, λυπάστε, και μόλις σας πούν καλό λόγο, χαίρεστε και λάμπετε. Συμβαίνει έτσι, το έχει με ερωτηματικό ο Άγιος. Μόλις ακούσετε προσβλητικό λόγο, λυπάστε, και μόλις σας πούν καλό λόγο, χαίρεστε και λάμπετε. Με αυτό δείχνετε ότι δεν είστε έτοιμοι. Δεν έχετε τις προϋποθέσεις, εννοεί ο Άγιος, για την νοερά προσευχή. Δεν έχετε ελευθερωθεί δηλαδή από τα πάθη, και μάλιστα από το πάθος της υπερηφάνειας, του εγωισμού, της καινοδοξίας, της ανθρωπαρέσκειας, της φιλαρέσκειας, τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο, ο οποίος ακόμα δεν έχει καθαρθεί. Νοιάζεται αυτός ο άνθρωπος για τη γνώμη των άλλων. Για να έρθει η Θεία Χάρις, πρέπει να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Διαφορετικά, δημιουργείται αντίδραση, λέγει ο Άγιος. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι οι προϋποθέσεις για να έρθει η Θεία Χάρις, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι η συχνότητα του Θεού. Για να μπείτε σε αυτή τη φόρμα της αγάπης δηλαδή και της ταπείνωσης και της προσευχής, θα ξεκινήσετε από την υπακοή. Πρέπει πρώτα να δοθείτε στην υπακοή για να έρθει η ταπείνωση. Βλέποντας την ταπείνωση, ο Κύριος στέλνει τη Θεία Χάρη και έπειτα έρχεται μόνη, αβίαστα, η προσευχή. Γιατί μαζί με τη Θεία Χάρη έρχεται και ο καρπός, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και αγάπη όχι μόνο προς τον πλησίον, αλλά και προς τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος αγαπά, τότε θέλει και να ομιλεί στο αγαπόμενο πρόσωπο. Έτσι, ο άνθρωπος που έχει τη Θεία Χάρη θέλει να προσεύχεται, να μιλάει στον Θεό που αγαπά. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, απαλά απαλά, και να κάνετε την ευχή μέσα στο νου. Ό,τι είναι στο νου, εννοεί ο Άγιος στη σκέψη, είναι και στην καρδιά. Να
Το λες, έλεγε ο Άγιος, πρώτα με τη σκέψη, με τον εγκέφαλο και μετά αυτό θα περάσει και στην καρδιά. Μόνο με τη Θεία Χάρη μπορείς να προσευχηθείς. Καμιά προσευχή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε τη Σοφία Σιράχ. Λέγει στο 15ο κεφάλαιο, «Εν γάρ Σοφία ρυθίσετε ένος και Κύριος ευωδώσει αυτήν». Δηλαδή μόνο Αυτός, ο Θεός δηλαδή που κατέχει τη Θεία Σοφία, μπορεί να δοξολογήσει καθώς πρέπει τον Θεό, και η Σοφία του Θεού δεν είναι παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι μέσα στον Χριστό, μέσα στη Σοφία του Θεού, τότε μπορεί να εμνήσει αληθινά τον Θεό και σωστά. Και ο Κύριος μόνο δίνει αυτή τη χάρη. Όταν έρθει η χάρις, όταν έρθει η αγάπη, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους, γεμίζει και η καρδιά. Η αγάπη αυτή, η λαχτάρα αυτή, έχει και βαθμούς. Όταν ζεις αυτή την αγάπη, επιθυμείς να αποκτήσεις τα πνευματικά. Όταν είσαι ξύπνιος, αλλά τα ίδια βλέπεις και στα όνειρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο πνευματικός, που θέλει να αγαπήσει τον Θεό, προσπαθεί και αποτυπώνεται αυτή η προσδοκία και αυτή η προσπάθεια και φανερώνεται και στα όνειρά του. Τα πάντα να τα κάνεις μέσα στην αγάπη, να κινείσαι μέσα στην αγάπη. Από αγάπη στον Θεό να κάνεις τον κόπο, τον κάθε κόπο. Να αισθάνεσαι αγάπη, ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, χωρίς να έχεις στο νου σου να επιτύχεις κάτι. Ο κάθε κόπος, αν δεν γίνεται για το Θεό, αλλά είναι μία ξηρή άσκηση, δεν ωφελεί, αντίθετα μπορεί και να βλάπτει. Γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να φουσκώσει από εγωισμό, με την ιδέα ότι δεν είναι σαν τους άλλους που δεν κάνουν αυτές τις ασκήσεις που κάνει εκείνος. Αξία έχει, λέει ο Άγιος, να λέει στην ευχή με τρυφερότητα ψυχής, με αγάπη, με λαχτάρα, και τότε δεν θα σου φαίνεται κουραστική. Όπως όταν λέεις «Μητέρα μου, Πατέρα μου» και νιώθεις πλήρη ανάπαυση. Όχι λοιπόν βία για να αποκτήσεις την ευχή. Όχι θα αγωνιστώ για να αποκτήσω την ευχή και να κερδίσω τον Παράδεισο. Σαν να είναι δηλαδή μια τέχνη, μια τεχνική, ένα κόλπο θα λέγαμε, μέσω του οποίου αυτονομημένα, χωρίς τον Χριστό, θα πάρεις τον Παράδεισο. Να μην σκέφτεσαι ότι στον ουρανό θα λάβεις εκατονταπλασίωνα, λέει ο Άγιος. Να λέει την ευχή χωρίς υπολογισμούς, χωρίς υστεροβουλίες, όχι για να κερδίσεις κάτι. Όχι δηλαδή για να έχεις εμπειρίες, δουλεύοντας πάλι στη φιλαυτία, δουλεύοντας στη φιλιδονία, στον εαυτό σου. Και αν κάνεις χίλιες μετάνοιες για να μπεις στον Παράδεισο, δεν έχει αξία, γιατί εννοεί ο Άγιος το κάνεις συναλλαγματικά. Το κάνεις με σκοπό να πάρεις ως ανταπόδοση κάτι. Να το κάνεις από αγάπη, λέει ο Άγιος. Κι αν ο Θεός θέλει να σε βάλει στην κόλαση, ό,τι θέλεις κάνει. Αυτό σημαίνει ανιδιοτέλεια. Ανεξάρτητα δηλαδή του αποτελέσματος και το τι θα σου δώσει ο Θεός, εσύ να μην πάβεις να αγωνίζεσαι. Δεν έχει αξία να κάνεις 100 μετάνοιες και να μην νιώθεις τίποτα. Ας κάνεις 20 μόνο ή 15, αλλά να γίνονται με συνέστηση και αγάπη στον Κύριο και με συμμόρφωση στις Θείες εντολές Του. Αξία έχει λοιπόν όχι η εξωτερική θυσία, αλλά το έλεος, η εσπλαχνία, η αγάπη προς τον Θεό. Έτσι σιγά σιγά φεύγουν τα πάθη, υποχωρούν οι αμαρτίες και απαλά απαλά, χωρίς να σφυγόμαστε, μπαίνουμε στην προσευχή. Άμα είσαι άδειος, που σημαίνει ότι δεν έχεις αγάπη, και μετάνοιες και προσευχή να κάνεις, τίποτα δεν κάνεις.
Και όταν για οποιοδήποτε λόγο έρχεσαι σε κατάνοιξη, να μην χάνεις την ευκαιρία να λέεις την ευχή. Και έτσι σιγά σιγά σου γίνεται βίωμα. Η κατάνοιξη που μπορεί να μας έρθει για κάποιο λόγο πρέπει να αξιοποιείται. Μπορεί να διαβάσουμε κάτι και να νιώσουμε αυτή τη συγκίνηση, την κατάνοιξη. Ο Άγιος λέει να αξιοποιήσεις αυτή τη δωρεά του Θεού κάνοντας προσευχή, λέγοντας την ευχή. Όταν προχωρήσεις, δεν είναι η σκέψη της ευχής που ακούγεται στο νου, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι μέσα σου, αλλά χωρίς εσύ να κάνεις προσπάθεια. Αυτό το κάτι είναι η Θεία Χάρις που σου χαρίζει ο Χριστός. Προφανώς ο Άγιος εννοεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προσεύχεται εντός μας στεναγμής αλαλήτης. Και όταν προχωρήσει ο άνθρωπος στην ευχή, ακούει αυτούς τους αλάλητους στεναγμούς του Αγίου Πνεύματος. Η κατάνοιξη είναι πάθος ιερό. Υποφέρεις χωρίς να σφίγγεσαι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η οποία λέγεται χαρμολύπη, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες. Έχεις ένα πάθος, αλλά δεν έχεις άγχος και σφίξιμο και αγωνία. Εγώ όλα τα εξηγώ, λέει ο Άγιος, με την Αγία Γραφή. Αλ εις των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν άνοιξε. Και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ, λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κέντησε με το βέλος, με τη λόγχη και έκανε πληγή. Αυτή τη ρίζα έχει η λέξη κατάνοιξη, από το ρήμα νήτο, κατανήτο. Ακούστε με. Κατανήτο, με δύο τάφ, με μαχαίρι, σημαίνει πληγώνω πολλές φορές. Καταπληγώνω δηλαδή. Και όταν πρόκειται για την ψυχή, το κατανήτω με σημαίνει ότι καταπληγώνομαι από την αγάπη του Θεού. Κατά τη τρόσκο, τι πάει να πει. Τέτρωμαι της εις αγάπης εγώ. Πάλι σημαίνει αυτό ότι είμαι πληγωμένος. Λέγει και στο Άσμα Σμάτων. Όρκησα ημάς θυγατέρες Ιερουσαλήμ εν τες δυνάμεση και εν τες ισχύσεση του αγρού. Εάν έβριτε τον αδελφιδόν μου, τι απαγγείλειται αυτό, ότι τετρωμένη αγάπης εγώ ημί. Δηλαδή λέει η νύμφη που ψάχνει να έβρει τον νυμφίο Χριστό και η νύμφη είναι η Εκκλησία. Είμαι καταπληγωμένη από την αγάπη μου για Αυτόν. Πώς να τον ξεχάσω, πώς να ζήσω δίχως Αυτόν. Υποφέρω βαθιά όταν Εκείνος είναι μακριά. Άρα κατάνοιξη είναι ένας βαθύς πόνος, πάθος ιερό. Ας πάρουμε μία εικόνα από τα ανθρώπινα. Ο ερωμένος δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το αγαπόμενο πρόσωπο, ούτε χρειάζεται να φέρει το πρόσωπο από το νου στην καρδιά, αλλά μόλις δει την ερωμένη σκυρτάει η καρδιά του. Όταν είναι μακριά και τη σκέπτεται, πάλι σκυρτάει η καρδιά του. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία προσπάθεια. Έτσι και με τον Χριστό. Αλλά βέβαια εκεί είναι όλα θεία. Θείος έρος, θεία αγάπη, όχι σαρκική. Είναι ήρεμη αλλά και πιο έντονη, πιο βαθιά. Και όπως στη φυσική αγάπη, όταν δεν βλέπεις το αγαπόμενο πρόσωπο υποφέρεις, έτσι υποφέρεις και εδώ. Αλλά και όπως όταν είσαι κοντά στο αγαπόμενο πρόσωπο, υποφέρεις από αγάπη και δακρύζεις, έτσι και εδώ υποφέρεις από αγάπη και χωρίς να το καταλάβεις αναλύεσαι σε δάκρυα αγάπης, κατανοίξεως χαράς. Αυτό είναι κατάνοιξη. Δεν είναι όμως πάντα τα δάκρυα η ένδειξη. Αυτά είναι συχνά γυναικεία αδυναμία. Με απαλό τρόπο να βάλουμε στο νου μας τον Χριστό, λέγοντας την ευχή. Η νοερά προσευχή, έλεγε ο Άγιος,
γίνεται μόνο από εκείνον που έχει αποσπάσει τη χάρη του Θεού. Δηλαδή από τον άνθρωπο που έχει ταπεινωθεί. Οπότε έλκει τη Θεία Χάρη. Κατά το Λόγιο του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Δεν πρέπει να γίνεται η ευχή με τη σκέψη να τη μάθω, να την καταφέρω, να τη φτάσω. Γιατί μπορεί να οδηγηθούμε στον εγωισμό και στην υπερηφάνεια. Χρειάζεται πείρα, λαχτάρα, αλλά και σύνεση, προσοχή και φρόνηση για να είναι η προσευχή καθαρή και θεάρεστη. Ένας λογισμός «Είμαι προχωρημένος» τα χαλάει όλα. Τι να υπερηφανευτούμε, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αυτά τα θέματα είναι λεπτά. Ο άνθρωπος που θα δεχτεί ένα λογισμό υπερήφανο αυτόματα χάνει τη Θεία Χάρη και επομένως χάνει και την προσευχή, αν την είχε κατορθώσει. Να προσεύχεστε, δίνει τώρα οδηγίες ο Άγιος, χωρίς να σχηματίζετε στο νου σας εικόνες, όπως μας το λένε και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Να μην φαντάζεστε τον Χριστό, να μην δημιουργείτε δηλαδή μια φαντασία με την εικόνα του Χριστού ή με οποιαδήποτε άλλη εικόνα. Οι πατέρες ετώνιζαν το ανικόνιστον στην προσευχή, λέει ο Άγιος. Με την εικόνα υπάρχει το ευόλιστον, διότι ενδέχεται στην εικόνα να παρεμβληθεί άλλη εικόνα. Εύκολα κανείς διολυσταίνει μετά σε κάτι άλλο και χάνει την προσευχή και τον Χριστό. Ενδέχεται και ο πονηρός να κάνει παρεμβολές και να χάσουμε τη χάρη, λέει ο Άγιος. Η ευχή να γίνεται μέσα μας με το νου και όχι με τα χείλη, για να μην δημιουργείται διάσπαση και ο νους να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Με έναν απαλό τρόπο εμείς να βάλουμε στο νου μας τον Χριστό, λέγοντας απαλά, απαλά, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Να μην σκέφτεσαι τίποτα παρά μόνο τα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Τίποτα άλλο, τίποτα. Ήρεμα, με τα μάτια ανοιχτά, για να μην κινδυνεύετε από φαντασίες και πλάνες, με προσοχή και αφοσίωση να στρέφεστε στο Χριστό. Να λέτε την ευχή με τρόπο απαλό και όχι συνέχεια, αλλά όταν υπάρχει διάθεση και ατμόσφαιρα κατανοίξεως, η οποία είναι δώρο της Θείας Χάριτος. Χωρίς την χάρη αυτοϋπνοτίζεσαι και μπορεί να πέσεις σε φώτα και πλάνη και παράκρουση, σε τρέλα δηλαδή, και σε φώτα που δεν είναι το φως του Θεού, αλλά τα δαιμονικά φώτα ή φώτα της φαντασίας σου. Να μην γίνεται η ευχή αγκάρια, σαν αγκαρία, σαν ένα καταναγκαστικό έργο. Η επίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Κάτι γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκάρια, αλλά δεν είναι υγιές. Ούτε να χρησιμοποιείτε τεχνητούς τρόπους. Δεν χρειάζεται ούτε μικρό σκαμνάκι, ούτε σκύψιμο της κεφαλής, ούτε κλείσιμο των ματιών. Λένε πολλοί, κάτσε σε ένα μικρό σκαμνάκι, σκύψε και στύψου και συγκεντρώσου. Αλλά πού? Δοκιμάστε να δείτε. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια όταν έχεις Θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνί, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Να μην δένεστε με τον τόπο. Το παν είναι ο έρωτας στο Χριστό. Άμα η ψυχή σας επαναλαμβάνει με λατρεία, με πόθο, τις πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», δεν χορταίνει. Είναι λέξεις αχόρταστες.
σ' όλη σας τη ζωή να τις λέτε, κρύβουν τόσους χυμούς. Ας ακούσουμε αυτές τις οδηγίες του Αγίου, τις τόσο βοηθητικές για την ωραία προσευχή, και ας αξιωθούμε και εμείς με τη χάρη Του και με τις πρεσβείες Του να προχωρήσουμε κάπως αυτή την ιερά εργασία που τόσο πολύ συντελεί στη σωτηρία μας. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.